Παρά την παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο τελευταία και φέτο στιγμή για την πληρωμή των τελών κυκλοφορία και την κατάθεση πινακίδων για όσου ακινητοποιούν τα οχήματά του, σήμερα, πρώτη εργάσιμη ημέρα από την πρωτοχρονιά, στην εφορία η ήταν περιορισμένη, ενισχύοντα μάλιστα του φόβου ότι οι πολυπληθεί ουρέ που καταγράφονταν τι παραμονέ τη πρωτοχρονιά θα σχηματιστούν και πάλι λίγο πριν εκπνεύσει και η νέα προθεσμία, την ερχόμενη Παρασκευή. Οπωσδήποτε αν είχε ανακοινωθεί νωρίτερα η παράταση, θα μοιραζόταν ο κόσμος στις ημέρες ε, της παράτασης. Αλλά υπάρχει το ελληνικό φαινόμενο που έρχονται όλοι την τελευταία στιγμή, οπότε θα δούμε πάλι την ίδια κατάσταση την τελευταία μέρα ε, τη 8 του μήνα που έχει δοθεί μέχρι την τελευταία μέρα που είναι η παράταση. Πολύ καλά έκαναν και έδωσαν την παράταση. Γιατί ο πολλής δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και το πρόστιμο ξέρετε είναι διπλάσιο. Νομίζω ότι βοήθησε λίγο αυτούς που δεν μπορούσαν να το καλύψουν. Τώρα από εκεί και πέρα. Η παράταση που δόθηκε για την πληρωμή των τελών κυκλοφορία ανακούφισε πολλού ιδιοκτήτε οχημάτων που λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων τι τελευταίε μέρε του χρόνου αδυνατούσαν να καλύψουν το ποσό και των τελών κυκλοφορία, δίχω να λείπουν εκείνοι που διαμαρτύρονταν γιατί το Υπουργείο ανακοίνωσε τελευταία στιγμή την παράταση, αλλά και εκείνου που εξήγησαν ότι το κόστο των τελών ήταν μεγάλο και η πληρωμή δύσκολη είτε πριν είτε μετά την πρωτοχρονιά. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα τέλη κυκλοφορία. Έπρεπε να έχουν καλύτερη τιμή ώστε να βοηθήσουν για τον κόσμο να ανταπεξέλθει. Αυτό έχω στείλει τώρα το γιο μου να πάω να πληρώσω τα τέλη κυκλοφορία γιατί αρχίζουμε και ζοριζόμαστε πάρα πάρα πολύ με την κρίση και αν δεν δίνανε την παράταση δεν μπορούσαμε να τα πληρώσουμε. Τα λέω πολύ ο κόσμο. αυτά πρέπει να είναι προκανονισμένα. Όταν θα αρχίσει το κράτος να μπει σε ένα συντονισμό από μόνο του τότε και ο κόσμος θα αρχίσει να βρει στην γιατί Αυτό που γίνεται εδώ δεν γίνεται σε κανένα κράτος. Η παράδοση των πινακίδων πάντω συνεχίζεται. Από την 1η του Νοέμβρη έχουν μόνο στο Ηράκλειο κατατεθεί περίπου 8.000 πινακίδε. Είναι βάρο του κράτους. Κακό του κράτου είναι. Γιατί καταθέτουν τι πινακίδε, ύστερα μαζεύουν να πάρουν λεφτά να, να βοηθήσουν. Πώ θα Αφού παραδίνει τι πινακίδε και πα. Ε, βέβαια, ο κόσμο τι θα κάνει να έχουν τα τέλη πιο φτηνά, να μην παραδίνουν, μόνο να παίρνουν οι πινακίδε. Έχω καταθέσει το άλλο αυτοκίνητο που έχει ο γιο μου, καταθέσαμε στι πινακίδε. Αυτό εδώ αναγκαστικά πρέπει για να έχουμε ένα μέσο να πηγαίνουμε. Ερχόμαστε. Σε περιορισμένο βαθμό συνεχίστηκε και φέτο η καταβολή αντίτελων κυκλοφορία του παραβόλου του 1 ευρώ, που τα προηγούμενα χρόνια αποδείχθηκε ότι καταλήγει σε τσουχτερά πρόστιμα. Είχαμε, αλλά σε μικρότερο βαθμό από ό,τι ήταν τι άλλε χρονιέ. Γιατί αυτό δεν έχει καμία νομική ισχύ και όποιο πληρώσει το 1 ευρώ θα πληρώσει και το πρόστιμο, το διπλάσιο των τελών κυκλοφορία.